Μπορείς να διαλέξεις γλυκό με γεύση κρέμα σοκολάτας, βανίλιας ή φράουλας. Τα τζιν σου μπορεί να είναι κομμένα για μπότες, κλασικά, με άνετη εφαρμογή ή με κουμπιά που ανοίγουν. Θέλεις να νοικιάσεις ταινία? Θα μπορούσες να βρεις περισσότερες από 25.000 στο Netflix. Χρειάζεσαι καφέ? Στο Starbucks θα μπορούσες να παραγγείλεις 19.000 διαφορετικά είδη. Ακόμα και αυτοί που ξέρουν τι θέλουν και είναι πολύ εκλεκτικοί, παθαίνουν πονοκέφαλο. Ευτυχώς υπάρχουν περισσότερα από 100 διαφορετικά φάρμακα για ανακούφιση. Μας αρέσει να έχουμε ελευθερία επιλογής, να αποφασίζουμε πού θα εργαστούμε ή πού θα ζήσουμε. Είναι απαραίτητο για να αισθανόμαστε ολοκληρωμένοι και πνευματικά υγιείς. Κανείς δεν θα ήθελε να γυρίσει τις μέρες που υπήρχαν μία ή δύο προοπτικές για την εξέλιξη της ζωής του. Με την ελευθερία σκέψης διαμορφώνουμε πιο οργανωμένη αντίληψη για τα πράγματα και με βάση τα ποικίλα μηνύματα και ερεθίσματα από διάφορες πηγές καλλιεργούμε την κριτική και τον προβληματισμό που οδηγεί στην παιδεία. Ο εσωτερικά ελεύθερος άνθρωπος είναι απαλλαγμένος από τυφλούς εγωισμούς. Δεν έχει άγχη και ανασφάλειες, αναπτύσσει ενδιαφέροντα και τηρεί το μέτρο. Σε κλίμα ελευθερίας έρχονται στο φως νέες θεωρίες και ιδεολογίες, ενισχύεται η συνεργασία των απανταχού της γης επιστημόνων, προάγεται η έρευνα και η ειδίκευση, εξελίσσεται η επιστήμη και η τεχνολογία και ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο. Ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να αξιοποιεί τις δυνατότητες που του προσφέρει η εξωτερική ελευθερία, ώστε να στραφεί στο είναι του και να κατακτήσει και την εσωτερική του ελευθερία, πνευματική, ηθική και ψυχολογική. Εξάλλου, οι άνθρωποι εκλέγουν συνεχώς, αλλά δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Είναι κάποιος ελεύθερος όταν παραδέχεται την ευθύνη της εκλογής του. Συχνά γινόμαστε σαν μικρά παιδάκια που δεν μπορούν να χειριστούν μια απόφαση μεταξύ αρώματος δροσερού πρωινού και καθόλου αρωματισμένου. Η περισσότερη, καλύτερη, νέα και βελτιωμένη κουλτούρα μας μπορεί να προκαλέσει ένα αίσθημα δυσαρέσκειας. Ναι, εξουθενωτική έρευνα στο Harmony και στο Match. Τι γίνεται όμως αν το μοναδικό τέρι της ζωής μας βρίσκεται στο Dating ή στο Tinder ή στο G-Date? Το γυμναστήριο είναι ευχάριστο και βολικό, όμως το καινούριο έχει cardio με yoga και πιλάτες μαζί. Όσο πιο πολλές επιλογές έχουμε, τόσο πιο πολύ νιώθουμε καταπιεσμένοι. Όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με παραφορτωμένες επιλογές, τότε μπορεί να κάνουμε φτωχή επιλογή ή να παγώσουμε και να μην διαλέξουμε καθόλου. Ακροβατούμε ανάμεσα σε πολλούς ρόλους και ζώντας ένα συνεχές καθεστώς από βαριά καθήκοντα, κάνει τη διαδικασία επιλογής οποιοδήποτε είδους πιο φορτισμένη συναισθηματικά. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να είμαστε ικανοποιημένοι με αρκετά καλές αποφάσεις. Αυτό δεν σημαίνει συμβιβασμό για μια δουλειά που δεν σου αρέσει ή ένα βάτραχο που δεν θα γίνει ποτέ πρίγκιπας. Σημαίνει ότι συνειδητοποιείς πως δεν πρέπει να μελετάς και το τελευταίο δικαίωμα εκλογής που υπάρχει για να είσαι ικανοποιημένος. Οι άνθρωποι που αποφασίζουν με βάση ένα λογικό αριθμό πληροφοριών έχουν ξοδέψει λιγότερο χρόνο και έχουν γύρει λιγότερες προσδοκίες. Έχουν εμπιστευτεί τους εαυτούς τους. Βαδίζουν με τόλμη και αυτό δίνει μεγάλη ικανοποίηση. Πρόκειται και για κάτι άλλο. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν πως έχουν μπρος τους μια ολόκληρη αιωνιότητα και πως αυτό που δεν κάνουν σήμερα μπορούν να το κάνουν αύριο ή μεθαύριο. Πιστεύουν πως παίζουν ένα παιχνίδι και πως αν αντέξουν αρκετά θα κερδίσουν. Όμως δεν διαθέτουμε αιωνιότητα, διαθέτουμε μόνο ορισμένο χρόνο. Αυτό είναι το μόνο με το οποίο πρέπει να δουλέψουμε. Δεν υπάρχουν όρια στο πόσο μπορούμε να αναπτυχθούμε, αλλά μας περιορίζει ο χρόνος. Γι' αυτό θα πρέπει να αξιοποιούμε το χρόνο μας. Και είναι τόσο ενδιαφέρον και εντυπωσιακό να αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις. Μπορεί να είμαστε λίγο φοβισμένοι, όμως ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί? Αν στο τέλος δεν είμαστε ευχαριστημένοι, δεν είναι και τραγωδία. Όλα διορθώνονται. Δεν περιφρονούμε την προσωπικότητα που διαθέτουμε. Εγκαταλείπουμε εκείνα που δεν χρειαζόμαστε πια, γιατί επιδιώκουμε κάτι καλύτερο. Κτίζουμε με τις δυνάμεις του προηγούμενου εαυτού μας. Μας υπηρέτησε καλά, αλλά τώρα είναι καιρός για κάτι άλλο. Ποιος ξέρει τι θα κάνουμε στο μέλλον? Αν όλοι συνεχίζαμε να κάνουμε εκείνα που κάναμε μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι δεν θα άλλαζαν ποτέ, ενώ οι άνθρωποι αλλάζουν συνεχώς. Αυτό μας δείχνει τι είναι η ανάπτυξη,
να κάνουμε πράγματα που δεν έχουμε κάνει ποτέ προηγουμένως, μερικές φορές μάλιστα πράγματα που ούτε καν ονειρευτήκαμε πως θα μπορούσαμε να κάνουμε. Οι άνθρωποι φυσικά μπορούν να καταλήγουν σε κάθε είδους τρελές αντιλήψεις σχετικά με το τι νομίζουν πως θέλουν να κάνουν ή τι θέλουν να είναι. Αλλά εδώ πρόκειται για αντιλήψεις και όχι για πραγματικές παρορμήσεις. Θα ήταν μάταιο για μένα να αποφασίσω να γίνω ζωγράφος αν δεν υπάρχει ταλέντο στον τομέα αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι πως αν λείπει το ταλέντο, θα απουσιάζει επίσης και η επιθυμία. Ο πραγματικός εαυτός δεν θέλει να κάνει πράγματα που του είναι εντελώς ξένα. Θέλει να συνειδητοποιεί το ατομικό του δυναμικό. Σύμφωνα με αυτό, αποφασίζοντας για ό,τι φαίνεται καλό αυτή τη στιγμή, είναι πάντοτε μια έξοχη επιλογή.